ακρόαση. Κλέφτης και τρομοκράτης. Τι να τους πάω, σκεφτόμουν, που είναι ασκητές και τα έχουν όλα, που με φιλοξενούν καλύτερα και από τη Σιμωνόπετρα που είναι η βάση μας στα Αγιονόρος. Πήγαινα με τους γιους μου και τι δεν έκαναν οι πατέρες του παπά Εφραίμ για να τους ευχαριστήσουν. Ο πατήρ Εφραίμ, ο υποτακτικός του γέροντα, τους έφτιαχνε τηγανιτές πατάτες νοστιμότατες και τα παιδιά δεν θέλαν τίποτα άλλο. Ο παπά Ιωσήφ, σε μέρα νηστίσιμη, πήρε δύο χούφτες φουντούκια, τα ρίξε με ένα κομμάτι κουβερτούρα σε ένα κατσαρολάκι και άναψε φωτιά από κάτω. Σε λίγη ώρα τρώγανε ενθουσιασμένοι την πιο νόστιμη νηστίσιμη σοκολάτα της ζωής τους. «Μπαμπά, ούτε οι τομπλερών που μας φέρνεις όταν πας στη Γερμανία δεν έχουν τόσα πολλά φουντούκια». Προπάντων τους ενθουσίαζε να συμμετέχουν στη διαδικασία. Παιδιά της πόλης εντυπωσιάζονταν από απλά πράγματα. Να ανάβεις φωτιά, να φτιάχνεις μόνος σοκολάτες. Ο πατήρ Προκόπιος, το προκοπάκι που έλεγε χαϊδευτικά ο γέροντας Εφραίμ, τους εντυπωσίαζε με την κατασκευή του λιβανιού που τους έβαζε να φτιάχνουν μόνοι τους και ευωδίαζαν τα ιδρωμένα από τις πεζοπορίες ρούχα τους. Κυρίως όμως τους εντυπωσίαζε το νέο εργόχειρο του πατρός Προκοπίου. Ο σταυρός με τα ηλεκτρονικά λαμπάκια σε διάφορα χρώματα τους είχε χαρίσει από ένα-δυο στον καθένα που είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία παραγωγής τους, με έβαλα να αγοράσω κι εγώ μερικά για όλα τα ξαδέλφια, αδέλφια και φίλους. Τα άναβαν πολλά μαζί το βράδυ στα υπνοδωμάτια τους για να μην φοβούνται να διώχνουν και τα κακά πνεύματα που τρέμουν το σταυρό. Μέχρι και ο αυστηρός και μαυριδερός πορτιέρης της συνοδείας, ο πατήρ Νικηφόρος, που έδιωχνε τους ξένους που επέμεναν από περιέργεια οι περισσότεροι να συναντήσουν τον γέροντα, μέχρι και αυτός έγινε ο αγαπημένος τους όταν η συνοδεία απέκτησε δυο μουλάρια για τις μεταφορές και ο πατήρ Νικηφόρος έγινε και βουρδουνάρης. Από μουλάρια μεταφορών γίνανε υπασίας. Όσο για τον πατέρα Νεκτάριο, τον Νεκταριάκι μου τον ονόμαζε ο γέροντας, τους αφιέρωνε άπλετο χρόνο με διηγήσεις για την Παναγία μας και τα ατελείωτα θαύματα για κατορθώματα των Αγίων μας. Ξανθεί η Παναγία μας και πολύ υψηλή, κοντά δύο μέτρα. Επιστράτευε πηγές από απόκριφα Ευαγγέλιο ο πατήρ Νεκτάριος και άνοιγε το στόμα διάπλατα ο Σπυράκος μου και ο Βασιλάκης. Όταν για πρώτη φορά πήρα το Σπύρο μου, το μεγαλύτερο από τα παιδιά μου στο Άγιον Όρος ήταν μόλις 11 χρόνων. Πήγαμε πρώτα Σιμωνόπετρα και εκεί εζούσε τότε ο παππούς ο Γαλακτίων, πατέρας του ιερομονάχου πατρός Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου, υμνογράφου της Μεγάλης του Θεού Εκκλησίας, καθώς και της γερόντισσας Νικοδήμης, καθηγούμενης της Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια Χαλκιδικής. Ο πατήρ Γαλακτίων, ιερομόναχος, και αυτός μετά τη συνταξιοδότησή του, έχει άλλες δύο έγκαμες κόρες και πολλά εγγόνια και μια πολύ τρυφερή και απλή καρδιά. Απλούς σαν παιδί ο ίδιος, είχε μεγάλη ικανότητα προσέγγισης στα απλά και αχνά παιδάκια, τα οποία ερχόντουσαν με ευλαβείς πατεράδες στη Σιμωνόπετρα και όπως ήταν φυσικό τους έλειπε το παιχνίδι. Κάθισε λοιπόν με τον Σπυράκο μου και σκάλισαν μια ωραία ξύλινη βέργα για παιδικό μπαστούνι με νασουγιά, που στη συνέχεια εχάρισε στο Σπύρο. Ο Σπύρος, 38 χρονών σήμερα, καθηγητής οφθαλμολογίας στη Γερμανία και δεινός οφθαλμοχειρουργός, πιάναν από τότε τα χέρια του και ενθουσιάστηκε. Όταν φτάσαμε στη Δάφνη, φεύγοντας από τα κατουνάκια, μου ζήτησε να του αγοράσω ένα ακόμα σουγιά, να σκαλίζει βέργες για τα μικρότερα αδέλφια του. Του τον αγόρασα και φύγαμε για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί, πριν περάσουμε από τον έλεγχο, του ζήτησε να μου δώσει το σουγιά του πατρός Γαλακτίωνος και αυτόν που το αγόρασα στη Δάφνη. Πέρασα από τον έλεγχο χωρίς προβλήματα και από πίσω ακολουθούσε ο Σπυράκος μου με ύφος αθώο. Ξαφνικά ήχησαν σιρήνες εκοφαντικά και αστυνομικοί βούτυξαν το Σπύρο για έρευνα. Βρέθηκε επάνω του ένας παλιός μεγάλος κοφτερός κολοκοτρονέικος σουγιάς με ξύλινη λαβή. Με δυσκολία έπεισα τους αστυνομικούς ότι δεν είμαστε τρομοκράτες, αλλά απλοί προσκυνητές του Αγίου Όρους. Την απορία μου για την προέλευση του τρίτου σουγιά δεν μου την έλυσε ο Σπυράκος μου, όσο και αν προσπάθησα να τον πείσω να ομολογήσει. Μου την έλυσε ένα κατεπήγον γράμμα του παπά Ιωσήφ από τα Κατουνάκια, που έγραφε ότι αν ο Σπυράκος εκεί που γύριζε στο ιερό πήρε κατά λάθος το σουγιά της προσκομιδής του γέροντα, να τον φυλάξω και να μην χαθεί. Είναι πολύ κοφτερός και ο γέροντας έκοβε με αυτόν μια ζωή τα πρόσφορα και πολύ στενοχωρήθηκε που τον χάσαμε. Το νέο μέλος της συνοδείας.
Ο γέροντας Εφραίμου είχε διηγηθεί πως το λίγο χώμα μπροστά από το σπίτι του, στο κελί του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια, το είχαν μεταφέρει από κάτω χαμηλά, κοντά στη θάλασσα, στην πλάτη τους, οι παλιοί γεροντάδες, και ότι κι αυτός πρόλαβε την άσκηση αυτή, που ήταν και πολύ συνηθισμένη παλαιότερα. Στο χωματάκι αυτό το λιγοστό φύτευαν καμιά ντομάτα και κανένα ζαρζαβατικό, γιατί μανάβικα δεν είχε η γειτονιά τους. Το κελί του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια είναι μέσα στην αγκαλιά ενός γρανιτένιου βράχου και σε υψόμετρο κάπου στα 400 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Όσο ψηλότερα ανεβαίνει κανείς, τόσο πιο πολύτιμο και σπάνιο είναι το χώμα και η άσκηση σκληρότερη να το ανεβάσεις. Το μονοπάτι ήταν δύσκολο, απότομο και γλιστερό. Η τούμπα μέσα στο πρόγραμμα και η σκόνη άφθονη μέχρι να φτάσεις. Σταμάταγα ανεβαίνοντας προσεκτικά και χαιρετούσα ένα Σέρβο ασκητή και συνονόματο, τον λέγαν Στέφανο, και αυτόν, και παραπάνω στα μισά της διαδρομής, σταμάταγα για ένα νερό στο συνομήλικό μου Επτανήσιο, πατέρα Γεράσιμο. Είχαν συμβεί και ατυχήματα στο μονοπάτι το απότομο αυτό. Ήταν πολύ επικίνδυνο, ιδίως κατεβαίνοντας με μουλάρι φορτωμένο. Κάποτε σκοτώθηκε και ζώο και ο επιβάτης μοναχός. Γι' αυτό λοιπόν ο Παπα Ιωσήφ βάλθηκε και έφτιαξε το μονοπάτι ανθρώπινο με ατέλειωτες προσωπικές του εργατοώρες και ευλογία του γεροντάτου του Εφραίμ, που γενικώς δεν ήθελε πράγματα καινούργια. Του άρεσε να χρησιμοποιεί στην πρόθεση τον ίδιο πάντα παλαιό σουγιά που βούτυξε παλιότερα ο Σπυράκος μου, όπως σημείωσα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Του άρεσε να πίνουμε στα τσίγκινα κουπάκια το νερό. Ακόμα και στην τουαλέτα, σκούρο χαρτί, κομμένο και όχι το υγεία στο άσπρο, που παντού πια έχει καθιερωθεί. Εκεί λοιπόν η αγριάδα της ερημιάς και της μοναξιάς σημάδευε στη φάτσα τους πατέρες. Ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό, και στον παράδεισο ακόμα ο Αδάμ, και με παρέα κάθε μέρα τον ίδιο το Θεό, και όμως ήταν για λύπηση. Ου καλών των άνθρωπων μόνον είναι, το λέει και η Γραφή, και του έφτιαξε την Εύα για παρέα. Και έτσι άρχισαν τα βάσανα στη γη, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ακόμα και ο Παπα Εφραίμ, όταν πέθαναν οι γεροντάδες του και δεν είχε πάρει ακόμα υποτακτικό, αγρίεψε, φαινόταν σκυθροπός και κατηφής όπως τον πρωτοείδα. Ο μόνος που ήταν πάντα χαμογελαστός και μας χαιρετούσε χαρούμενος και ευγενικά ήταν ο πατήρ Γεράσιμος. Ήταν λοιπόν το καλοκαίρι του 1996 και ανηφόρησα από τον Αρσανά με τους τρεις μεγαλύτερους γιους μου και φτάσαμε στο πατρός Γεράσιμου το κελί, οπότε ήπιαμε νερό και μάθαμε τα πρώτα τους τα νέα. Πήραν και νέο μέλος στη συνοδεία του γέροντα Εφραίμ. Θα'ρθω κι εγώ για να τους συγχαρώ αργότερα στο απόδειπνο να έχει πέσει και ο πολύς ο ήλιος, μας είπε χαμογελώντας πονηρά. Ανεβήκαμε γρήγορα την υπόλοιπη διαδρομή, μας έτρωγε η περιέργεια για τον καινούριο. Φτάσαμε το λοιπόν με τα πολλά και χαιρετήσαμε τον γέροντα Εφραίμ και τους αγαπητούς μας αδελφούς, αλλά δεν είδαμε καμία καινούργια φάτσα. Τα παιδιά χάρηκαν πολύ, γιατί τώρα που φτιάξαν το δρόμο για τον Αρσανά, ο γέροντας έδωσε ευλογία και αγόρασαν ένα μουλάρι για τις μεταφορές στον Αρσανά και ιδίως από κάτω προς τα πάνω. Ο Παπα Ιωσήφ διασκέδασε τα παιδάκια με το ζωντανό, δήθεν πως τον βοήθησαν στις οικοδομικές του εργασίες, ώσπου ήλθε η ώρα του αποδείπνου, που για όσους είχαν την τύχη σαν και εμάς ήταν μια εμπειρία πολύ μοναδική και γινόταν στην αυλή έξω από το σπίτι. Καθόταν ο γέροντας σε μια πολυθρόνα σκηνοθέτη και όλοι γύρω με τη σειρά λέγαν το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας απ' έξω. Κάποια στιγμή, στο τελείωμα του αποδείπνου, εκεί που όλοι μας χαζεύαμε το φεγγαράκι που έπαιζε κρυφτούλι με τους γρανιτένιους βράχους, φάνηκε ο πατήρ Γεράσιμος που πήρε ευχή από τον γέροντα Εφραίμ και στη συνέχεια τον συνεχάρη για το καινούργιο μέλος της συνοδείας, το μουλάρι, και ζήτησε, αν είναι δυνατόν, να του το δίνουν πότε-πότε για κανένα δύσκολο αγώγι. Τότε με τα πολλά κατάλαβα και εγώ τι εννοούσε ο πατήρ Γεράσιμος από το πρωί και γέλασα με το λεπτό του χιούμορ. Μήπως και ο Κύριός μας ο Χριστός δεν μπήκε στα Ιεροσόλυμα επί πόλου όνου? Η συναγρίδα. Κάθε φορά που πήγαινα στη Σιμωνόπετρα να δω τον γέροντά μου, πήγαινα και μια μέρα μετά στα Κατουνάκια να δω και τον Παπα Εφραίμ και τους αγαπημένους μου αδελφούς της αδελφότητάς του, και από εκεί έβγαινα συνήθως έξω. Σκεφτόμουν λοιπόν κάθε φορά τι να τους πάω να τους ευχαριστήσω. Τελευταία φορά τους πήγα ένα κουτί γλυκά και ο Παπα Εφραίμ χάρηκε για το κουτί και μοίρασε το περιεχόμενο στους επισκέπτες. Ήταν φτωχοί πλούσιοι. Τα είχαν όλα και τίποτα, γιατί απλά η ψυχή τους είχε ξεκολλήσει από τα εγκόσμια. Ήταν γεμάτη. Σκέφτηκα λοιπόν να πάρω ένα μεγάλο ψάρι, μια συναγρίδα πάνω από 5 κιλά.
Το πρωί την έβγαλα από το ψυγείο, ταξίδεψα με το πρώτο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη, πήρα ταξί για Ουρανούπολη, νίκιασε ένα Chris Craft για κατουνάκια και το μεσημέρι το ψάρι έβραζε μέσα στην τεράστια καλογερική κατσαρόλα του πατρός Εφραίμ, του υποτακτικού και μάγειρα. Οι πατέρες ευχαριστήθηκαν. Τέτοια ψάρια δεν τα βρίσκεις εύκολα στο Άγιον Όρος, το πολύ να φας κατεψυγμένο ροφό σε καμία πανήγυρη, αν και είναι τόσο καλομαγειρεμένα που δεν καταλαβαίνεις αν είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο, ούτε αν είναι ροφός ή άλλο ψάρι. Πάντως, φρέσκια συναγρίδα δεν είναι. Αφού πέτυχε λοιπόν το πείραμα, το επανέλαβα άλλη μια φορά, υπερήφανος για το κατόρθωμά μου να αναπαύσω τον ισοφάγο αυτής της τόσο ασκητικής αδελφότητας. Αυτό που δεν ήξερα και έμαθα λίγαν συντόμως ήταν να φυλάω το στόμα μου από δίθεν αθώες ερωτήσεις. Και έτσι την πάτησα κανονικά. Με ύφος τάχα αδιάφορο, μου πιάσαν την κουβέντα οι πατέρες για τα ψάρια δίθεν και ρωτούσαν ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα πιο ακριβά, και από εκεί και κάτω ένας απλός πολλαπλασιασμός τους οδήγησε να καταλάβουν ότι μόλις είχαν καταβροχθήσει ασκητές άνθρωποι στην έρημο των κατουνακίων ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Έπεσε αυστηρή απαγόρευση επανάληψης του εγκλήματός μου. Μόνο που δεν την έκαναν εμετό την καημένη τη συναγρίδα. Η κατσάβα συνεχίστηκε από τον πνευματικό μου γέροντα Εμιλιανό στη Σιμονόπετρα που πήγα την επομένη. «Δεν μου λες, γιατί πήγες με ταχύπλο στα κατουνάκια και έδωσες ένα σωρό λεφτά? Θα μπορούσες να πας με τη συγκοινωνία όπως όλοι». «Μα γέροντά μου», του αντιμίλησα, «θα έχανα όλη μου τη μέρα και θα έφτανα αργά το απόγευμα». Κούνησε λυπημένο στο κεφάλι του. «Τα λεφτά δεν είναι δικά σου, κατάλαβε το, τα δίνει ο Θεός να κάνεις καλή χρήση. Αν σου περισσεύουν, κάνε καλοσύνες, δώστα σε πτωχούς». Μου είχε ιδιαίτερη αγάπη ο γέροντάς μου ο Εμιλιανός, δεν ξέρω γιατί, μα ήταν από τις λίγες φορές που τον είδα τόσο λυπημένο μαζί μου. «Ουδύνατε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κυμαίνει». Ξεκινώντας τη σειρά αναμνήσεών μου από τον Παπα Εφραίμ, υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην αποκρύψω το μέγεθος της δικής μου αποτυχίας και λαθών στη συναναστροφή μου μαζί του. Να μην προσπαθήσω να συνδοξαστώ, αλλά γράφοντας ευθαρσώς τα λάθη και τις πτώσεις μου, να ωφελήσω την ψυχή μου με την ταπείνωση που είναι καρπός της δημόσιας, θα έλεγα, εξομολόγησής μου. Η ταπείνωση είναι αυτή που χαρακτήριζε τον Παπα Εφραίμ. Δεν άντεχε το λιβανωτό, δεν μιλούσε σε όποιον τον θεωρούσε άγιο. Η ταπείνωση των Αγίων. Ακριβώς το αντίθετο της ταπείνωσης κατέκλυσε την ψυχή μου όταν τον Οκτώβριο του 1992 τον φιλοξένησα στο σπίτι μου στην Αθήνα για να χειρουργηθεί από καταράκτη και στα δύο μάτια. Αντί για ταπείνωση, έπαρση και υπερηφάνεια, αισθάνθηκα και ιδιαίτερα κολακευμένος με την παρουσία του στο σπίτι μου. Αντί να αισθανθώ ότι ούκη μια άξιος είναι εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου και να ταπεινωθώ και να τον προφυλάξω, εγώ τον επεδείκνυα όπου μπορούσα για τη δική μου ανθρώπινη δόξα. Ο ταπεινότατος Παπα Εφραίμ θέλησε να κοινωνήσει. Παρακάλεσα τον πατέρα Νικόλαο Χατζηνικολάου, μετέπειτα Μητροπολίτη Μεσογέας, που ήταν τότε οικονόμος στην ανάληψη στο Βύρονα, που είναι αγιορείτικο, σιμωνοπετρίτικο μετόχι. Τον γνώριζα από διάκονο και ήξερα από τις συζητήσεις μας ότι ευλαβεί το πολύ τον γέροντα. Μου είχε μάλιστα διηγηθεί ότι όταν πήγε στον Παπα Εφραίμ και του ζήτησε να καλογερέψει κοντά του, ο γέροντας αρνήθηκε για τρεις λόγους. Πρώτον, είσαι πολύ μεγάλος, ήταν μόλις 33 χρονών. Δεύτερον, είσαι πολύ μορφωμένος. Τρίτον, έχει ζήσει στο εξωτερικό. Κατάλαβες, όλα όσα θεωρούσαν οι πάντες για απαραίτητα προσόντα για μια τόσο σοβαρή απόφαση, να έχει πήξει πρώτο το μυαλό σου, να είναι κανένας όριμος κλπ. Κλπ. Ο Παπα Εφραίμ τα θεωρούσε μειονεκτήματα. Από το σπίτι που νίκιαζα τότε στο Διόνυσο μέχρι την ανάληψη στο Βύρονα υπήρχαν δεκάδες εκκλησιές, αλλά ο Παππούλης είχε χειρουργηθεί και στα δύο μάτια, άλλες εποχές τότε, δεν είχε ακόμη αναρρώσει για να μπορεί να πάει σε κάποια εκκλησία. Θα μπορούσα να φέρω έναν ιερέα από μια γειτονική εκκλησία, παραδείγματος χάρη τον Παπαμάρκο, εφημέριο στον Άγιο Γεώργιο Διονύσου, που ήξερα ότι ευλαβεί το τον γέροντα και στο κάτω-κάτω το σπίτι υπαγόταν στην ενορία του. Όμως εγώ προτίμησα να επιδειχθώ στον πατέρα Νικόλαο Χατζηνικολάου. Ο Άγιος Μεσογέας έχει γράψει ότι η μετάληψη του Παπα Εφραίμ από τα χέρια του ήταν από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής του. Εμένα όμως, που το οργάνωσα, τα κίνητρά μου δεν ήταν αγνά. Ήθελα να του δείξω πόσο σπουδαίος είμαι εγώ από όλους όσοι τότε τον περιτριγύριζαν στην Αθήνα.
σταματήσαμε με τον Παπα-Νικόλα στην Ιερά Μονή Αγίας Φιλοθέης στην Εκάλη, κοντά στο σπίτι μας, όπου είχε συνεννοηθεί να πάρει τα τίμια δώρα. Μπήκε στο ιερό της εκκλησίας για να πάρει τα τίμια δώρα από το αρτοφόριο. Τον ακολούθησα κι εγώ. Μου έκανε επίπληξη γιατί στο ιερό δεν πρέπει να μπαίνουν λαϊκοί, πράγμα που ήξερα ότι θα μου το πει. Του απάντησα ότι εγώ είμαι αναγνώστης, άρα κληρικός, κατώτερος έστω, απάντηση προμελετημένη. Ούτε μπροστά στα τίμια δώρα δεν εμποδίστηκε ο εγωισμός μου. Αλλά και τον Παπα Μάρκο έσπευσα με ιδιαίτερη περηφάνεια να ειδοποιήσω και κατέφτασε και αυτός με την πολυάριθμη συνοδεία του και έτσι δοξάστηκα καλά-καλά και στην ενορία μου. Ο επόμενος που έφερα να επισκεφτεί τον γέροντα ήταν ο φίλος μου ζωγράφος Ανδρέας Φωκάς, μαθητής του Κουτρουπή και κουμπάρος του Χρήστου Γεναρά και φίλος μιας ομάδας επωνύμων, θεολόγων και μη, από την παρέα του περιοδικού Σύνορο. Ένας από αυτούς ήταν και ο συγχωρεμένος Παναγιώτης Νέλλας, που κάποτε μου είχε πει: «Μπράβο, βρε Στέφανε, που σου κάνει παρέα ο Φωκάς, αυτός είναι δύσκολος άνθρωπος». Όταν τον επισκέφτηκε ο δύσκολος αυτός φίλος και αφού μίλησαν με τον γέροντα, τον ρώτησα τι λέγαν το σύνορα. «Τι να σου πω», μου απάντησε, «με εξέπληξαν οι γνώσεις του για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Αφού έφτασε να μου πει πως μελετώντας Πλάτωνα, Πλωτίνο και Αριστοτέλη, μπορείς να πλησιάσεις ευκολότερα τη χριστιανική πίστη. Ότι ο Παπα Εφραίμ ήξερε Πλάτωνα, Πλωτίνο και Αριστοτέλη, δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ». Ο γέροντας αγαπούσε πολύ τον πατέρα Ιωαννίκιο Σιμώνο Πετρίτη. Είχε έλθει προμηνών 14/6/1992 και στην κουρά του στη Σιμωνόπετρα. Παρόλο που ήταν άρρωστος και τα ταξίδια ήταν ούτως ή άλλως δύσκολα για αυτόν, έπαιρνε δραμαμίνες για να μπει στο καϊκάκι από Κατουνάκια για Δάφνη. Φωνάξαμε λοιπόν τη μητέρα του, που είχε καρεί στα τελευταία χρόνια της ζωής της μοναχή με το όνομα Πολυκάρπη, και ήλθε με το κοριτσάκι της. Ήλθαν μαζί και τα παιδιά και τα εγγόνια της, αδέλφια, όλοι φίλοι μας, 2 δεκάδες άνθρωποι. Οι άνδρες όλοι τον γνωρίζανε τον γέροντα από την κορά του αδελφού τους πατέρα Ιωαννίκιου ή από επίσκεψη στα Κατουνάκια. Οι αδελφές του όμως τον είχαν μόνο ακουστά από τις διηγήσεις μας, τον είχαν σε ευλάβεια, είναι και όλες θρησκευάμενες πολύ, πέσανε πάνω στον παππούλι και χορτασμό δεν είχαν από τις ευχές και από τις ευλογίες του. Σειρά είχε η γερόντισσα Δωροθέα με όλη τη συνοδεία της από την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί εκκλησιαζόμασταν όταν για μια πενταετία 1986-1991 κατοικούσαμε στο πατρικό μου σπίτι του Παπάγου. Η γερόντισσα αυτή είχε ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής αλλά τα είχε 400. Πνευματικό τέκνο διαλληλογραφίας του γέροντα Δανιήλ, του ιδρυτού της ομώνυμης αδελφότητος, που ήταν γείτονες του Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια. Παντρεύτηκε στα νιάτα της έναν καπετάνιο, έμεινε έγκυος και χείρεψε πριν γεννήσει. Ξεπέταξε το γιο της και καλογέρεψε. Κάποτε με παρακάλεσε να εξετάσω το παιδάκι της, έκλεισε ραντεβού και ήρθε ένας 85άρης παππούς με μπαστούνι γιατί κούτσενε. Η ίδια μου είχε διηγηθεί πως δεν θυμόταν πια τη φάτσα του συζύγου της. «Αν τον συναντήσω όταν πεθάνω δεν θα τον αναγνωρίσω», μου είχε εξομολογηθεί. Η γεροντισούλα αυτή μας αγαπούσε και μας είχε στο κουμποσκήνι της. Κάποτε που κινδύνευσε να πεθάνει ο χαραλαμπάκης μου, μωρό αβάπτιστο, η γερόντισσα προσευχόταν. Το έσωσε η ευχή της και μας τηλεφώνησε να δει τι κάνει το παιδί, που από τότε το θεωρούσε δικό της και το βαπτίσαμε στο μοναστήρι της. Έκτοτε το γέμιζε δώρα σαν ονά του. Ο Παπα Εφραίμ τη θαύμασε. «Μωρέ, τι είναι αυτή», σχολίαζε. Εν τω μεταξύ, σε καθημερινή βάση έκανε το ιατρικό του επισκεπτήριο και ο φίλος οφθαλμίατρος Στάδε. Τον είχα παρακαλέσει να έρχεται να εξετάζουμε τα μάτια του γέροντα για να μοιραστεί η ιατρική ευθύνη. Ο ευλογημένος κουβαλούσε και αυτός μαζί του διάφορους αναγκεμένους, μέχρι και ναρκωμανείς που βοηθούσε να απεξαρτηθούν. Η επόμενη επισκέπτρια που κάλεσε να επισκεφθεί τον Παπα Εφραίμ ήταν η εξαδέλφη μου, η Τάδε. Μεγαλύτερη μου, κάμποσα χρόνια μοναχοπέδι, γυροκόμισε τους γονείς της, πήρε 2 πτυχία πανεπιστημιακά, οικονομικά και θεολογία, βγήκε στη σύνταξη από το δημόσιο, είχε και πολύ ιεραποστολικό ζήλο και προβληματιζόταν να γίνει μοναχή ή όχι.
Μόλις την είδε στην πόρτα του δωματίου του ο γέροντας και πριν προλάβει να ανοίξει το στόμα, της λέει με μακρόσυρτη φωνή: «Καλώς την ύμφη του Χριστού, την Εκταρία». «Κόκαλο, εξαδέλφη μου. Περιττώ να σας πω ότι μετά από λίγα χρόνια έγινε μοναχή και της δώσανε το όνομα Νεκταρία, χωρίς να το ζητήσει η ίδια. Εργάζεται με άδεια της μονής της το μισό χρόνο στην εξωτερική ιεραποστολή». Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ομιλήματα, φίλοι ακροατές. Μιλάμε ξανά για το Άγιον Όρος, από το βιβλίο του Στέφανου Δημόπουλου «Άγιον Όρος, χώρα ζώντων». Και διακρίνουμε, φίλοι ακροατές, όταν διαβάζουμε βιβλία για το Άγιον Όρος, ότι υπάρχει όντως μια ζωντάνια στους μοναχούς, οι οποίοι θεωρούνται νεκροί για τον κόσμο, αλλά είναι ιδιαίτερως ζωντανοί σαν άνθρωποι, ακριβώς γιατί έχουν μέσα τους κάτι από τη χάρη και την ζωή του ίδιου του Θεού. Εμείς από την άλλη πλευρά ίσως έχουμε καταντήσει τον χριστιανισμό μια θρησκεία μιας ευσεβούς βαριεστημάρας. Ξερνόμαστε δηλαδή στα θρησκευτικά μας, ας τα πούμε έτσι, καθήκοντα, αν και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη ότι η Βασιλεία του Θεού δεν πρέπει να υποβιβάζεται σε αυτό το σημείο, έτσι όπως την νιώθουμε πολλές φορές, σαν βαριεστημάρα. Αλλά είναι ζωή, είναι αληθινή ζωή, αληθινή χαρά και γιατί όχι και ενθουσιασμός. Για να συνεχίσουμε όμως. Το Ευχέλαιο. Η είδηση ότι ο Παπα Εφραίμ είναι στην Αθήνα διαδόθηκε αστραπιαία και πολλοί ζητούσαν να τον δουν, να πάρουν την ευχή του, ιδίως οι γυναίκες που δεν μπορούσαν να μπουν στο Άγιον Όρος. Ο Παπα Ιωσήφ προσπαθούσε να τους αποφύγει χωρίς να πληγώσει κανέναν. Έκανε λίγες μόνο εξαιρέσεις. Θυμάμαι ήλθε ο αδελφός κατά σάρκα του γέροντα, ο κύριος Χαράλαμπος, έφερε και την κόρη του μαζί, που σπούδαζε πιάνο. Ο παππούλης τη ζήτησε να παίξει λίγο πιάνο και αυτή πρόθυμη, κοπελίτσα 19 χρόνων τότε, έπαιξε 2-3 κομμάτια κλασικής μουσικής. Ξαφνικά ο παππούλης έπεσε σε κατάσταση χάριτος, άρχισε να κλαίει και να απαγγέλει την ομιλία που εκφώνησε στην κουρά της αδελφής Πετρωνίας προδιετίας, Σεπτέμβρη του 1990, στην Ορμήλια, εξαδέλφης του Παπα Ιωσήφ και αδελφής του πατρός Ευθυμίου Σιμωνοπετρίτου. «Τέτοια μουσική ακούγεται στους ουρανούς μπροστά στο θρόνο του Θεού», μας έλεγε αργότερα. «Πω πω, τι είναι αυτό που έπαθα, βρε παιδάκι μου. Δεν ήξερα πώς να κρυφτώ μπροστά σε τόσους ανθρώπους». Ο Παπα Ιωσήφ με πληροφόρησε ότι ο γέροντας είχε επίσκεψη του Αγίου Εφραίμ στο δωμάτιό του και ότι τέτοια κατάσταση χάριτος δεν είχε ούτε στα κατονάκια. «Και τότε μπήκε ο διάολος μέσα μου και με χτύπησε ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να προσέξω. Για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε όλους που ζητούσαν να πάρουν την ευχή του Παπα Εφραίμ, σκέφτηκα και πρότεινα στον Παπα Ιωσήφ να κάνουμε ένα ευχέλαιο στις τελευταίες μέρες πριν αναχωρήσει για το Άγιον Όρος. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα γινόταν από κόσμο. Ο καθένας που το έμαθε κουβάλισε και τη συνοδεία του σε σημείο να μην χωρά το σπίτι». Και βέβαια, μόλις τελείωσε το ευχέλαιο, όρμησαν όλοι στο δωμάτιο που ήταν ξαπλωμένος ο παππούλης να πάρουν την ευχή του. Ό,τι χειρότερο μπορούσα να του κάνω συνέβη εκείνο το απόγευμα. Ήταν κυριολεκτικά η χαριστική βολή. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων, ο παππούλης έκλαιγε όλο το βράδυ. Δεν άντεχε η ψυχή του αυτό το ανθρώπινο λιβανωτό, αυτή την ανθρώπο θάλασσα που έπεσε ξαφνικά να τον πνίξει. Γι' αυτό και την άλλη μέρα, μετά το ευχέλαιο, με παρακάλεσε να του δώσω εξιτήριο από το σπίτι μου, χωρίς να με μαλώσει, χωρίς ένα παράπονο, χωρίς να μου πει κουβέντα, όλος αγάπη και ευχαριστίες για τις υπηρεσίες μου. Δεν με άφησε να καταλάβω τίποτα για το σκανδαλισμό και τη δοκιμασία που έζησε με ευθύνη μου. Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω ότι κινήθηκα με υπερηφάνεια και εγωισμό. Όλη ετούτη η φιέστα που την οργάνωσα με ενθουσιασμό ήταν κατά βάθος για τη δική μου δόξα και αναγνώριση.
Ας είναι τούτη η δημόσια εξομολόγησή μου, μια μεγάλη συγγνώμη έστω και αργά από την Αγία Ψυχούλα του, που τόσο πίκρανα και σκανδάλισα από την έλλειψη ταπείνωσης, της μεγαλύτερης από όλες τις αμαρτίες που έριξε στην κόλαση αγγέλους. Ακόμα περισσότερα χρόνια πέρασαν. Μόλις φέτος ένας ευλαβής ιερέας ασθενής μου μου διηγήθηκε ένα περιστατικό από εκείνη τη μέρα του Ευχελαίου. Ο παπά Εφραίμ διηγείται σε φίλο του, καθηγούμενο αγιορητικής μονής, για τον πολύ κόσμο που τον περικύκλωσαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί σε αναπηρικό καροτσάκι. Σκέφτηκα τι να τους πω. Αυτοί είναι όλοι πιστοί άνθρωποι, έχουν πνευματικούς, δεν χρειάζονται να ακούσουν και άλλα λόγια από μένα. Ας σηκώσω καλύτερα αυτό το παιδί από το καρότσι, να δουν και κάτι διαφορετικό και να τονωθεί η πίστη τους. Όμως σκέφτηκα, μπορεί ο Θεός να απεργάζεται τη σωτηρία του, καθώς και των δικών του, και να τον θέλει στο καροτσάκι, και έτσι δεν έκανα τίποτα. Καλά. Και αν δεν το σκεφτόσουν αυτό, θα μπορούσες να το σηκώσεις, ρώτησε ο ηγούμενος. Ναι, γιατί όχι, ρώτησε απορριμμένος ο παπά Εφραίμ. Τα καλά του Αβραάμ. Ανέβηκα στα Κατουνάκια για μια μετεγχειρητική εξέταση του παπά Εφραίμ. Ήταν χαρούμενος. Δόξα τω Θεώ, είχε βελτίωση. Από τα πολλά εγκεφαλικά έμφρακτα, είχε βέβαια μεγάλα ελλείμματα στα οπτικά του πεδία, αλλά άξιζε τον κόπο η ταλαιπωρία που υποβλήθηκε. Η ευγνωμοσύνη του μεγάλη. Όσο πιο άγιος κανείς, τόσο και πιο ευγνώμων για ό,τι του προσφέρεις. Το έχω δει στη δουλειά μου αυτό τόσα χρόνια. Δεν έχουν σημασία οι ταλαιπωρίες που τον υποβάλαμε. Θυμάμαι την πρώτη βραδιά, του είχαμε κλειστά τα δυο μάτια, για να μην ταλαιπωρηθεί δυο φορές και για να ελαχιστοποιήσουμε τη διάρκεια παραμονής του στην Αθήνα, έγιναν αυθημερών και στα δυο μάτια οι εγχειρήσεις και όπως τότε συνηθίζαμε, κλείναμε τα μάτια με επιδέσμους για ένα 24ωρο. Δεν μου είχε ξανατύχει και δεν ήξερα πόσο δύσκολο είναι να είσαι ξαπλωμένος με τα δυο μάτια κλειστά. Ο ίδιος ο παπά Εφραίμ μου έλεγε αργότερα ότι ήταν η σκληρότερη άσκηση της ζωής του. Τον αφήσαμε να κοιμηθεί και να ξεκουραστεί και διπνούσαμε με τον παπά Ιωσήφ όταν τον ακούσαμε να φωνάζει απελπισμένος από το δωμάτιό του. Ήθελε ο καημένος να ουρήσει, χτύπαγε το κουδουνάκι που είχαμε δίπλα στο κρεβάτι του, αλλά εμείς με τη φαζαρία των παιδιών που αγαπούσαν και τον παπά Ιωσήφ όσο και τον γέροντα δεν τον ακούγαμε. «Παναγία μου», προσευχόταν, «μη με αφήσεις να ρεζιλευτώ. Τι να κάνω τώρα, να κάνω το νερό μου στο κρεβάτι ή στο πάτωμα». Αυτό ήταν το λιγότερο από όσα υπέμεινε αγωγίστος. Και όμως, φεύγοντας από τα Κατουνάκια, με συνόδευσε στην πόρτα του κήπου και υψώνοντας τα χέρια στον ουρανό, φώναξε μεγαλόφωνα. «Τα καλά και τα αγαθά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ να σου χαρίζει ο Θεός για το καλό που μου έκανες». Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη σκηνή. Σαν τον προφήτη Μωυσή ένα πράγμα. Σαν τον Άγιο Πέτρο στην πύλη του Παραδείσου. «Τα καλά του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ ήλθαν βροχή στη ζωή μου». Είναι αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο, τα εκατονταπλασίωνα. Τα παιδάκια που παίζαν στην αγκαλιά του παπά Εφραίμ πρόκοψαν, γίνανε καλοί άνθρωποι και όπως μου έλεγε ένας από τους γιους μου, εμείς μπαμπά, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό που είναι βαθιά μέσα μας ριζωμένο. Όσο περνούν τα χρόνια και γερνάω, τόσο και περισσότερο ευχαριστώ τον γέροντά μου, τον Εμιλιανό, που με έστειλε στον παπά Εφραίμ για τα μάτια του. «Αν δεν με έστειλες για τα μάτια του παπά Εφραίμ, γεροντά μου, για την ψυχή μου με έστειλες. Σε ευχαριστώ». «Έτσι σε θέλει». Μου πήρανε συνέντευξη προχθές για τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη. Δύο ώρες μίλεγα και διηγήθηκα όσα διαβάσατε παραπάνω και ότι ο Θεός με φώτισε για την αγαπημένη Αγία Μορφή του. Πράγματα θαυμαστά που έζησα και άκουσα από πρώτο χέρι και δείχνουν τα χαρίσματα του γέροντα, που τον αξίωσε ο Θεός και ζεσταθήκαμε κι εμείς λίγο κοντά του. Και ήταν έντονο συνέστημα αυτό και αισθανόμουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κοντά του να ξεχυλίζει και να ζεσταίνει την καρδιά μου. Άκουσα κάποτε σε μια παλιά ομιλία του γέροντά μου Εμιλιανού να αναφέρει μια διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που πολύ μου έκανε εντύπωση και εξηγεί την αίσθηση αυτή που σας ανέφερα. Η Εκκλησία του Χριστού είναι σαν μια μπάλα στρογγυλή και είμαστε όλοι μέσα. Όταν λοιπόν μια κουκίδα μέσα στη σφαίρα αυτή αγιάζεται και δέχεται τη Θεία Χάρη, τότε όλη η σφαίρα αγιάζεται, ζεσταίνεται, φωτίζει και φωτίζεται και φογκοβολά.
Στο τέλος της συνέντευξης σώθηκαν οι μπαταρίες και οι μαγνητοτενίες και ετοιμάστηκα κι εγώ να φύγω όταν με ρώτησαν αν είχα τίποτα σημεία για τον γέροντα που δεν τους τα είπα. Σκέφτηκα το λοιπόν στο σπίτι μου και θυμήθηκα μια ιστορία για τον σκόλοπα της σαρκός του γέροντα Εφραίμ που αξίζει να γραφεί σαν επίλογος. Πολλές φορές στις επισκέψεις μου στα κατουνάκια είχε τύχει να παρακολουθήσω τις αλλαγές που κάνανε οι πατέρες στο πόδι του γέροντα. Συγκεκριμένα άνοιγε μια πληγή στην κνήμη του, στην εσωτερική μεριά. Ήταν νόσημα αυτοάνοσο με εξάρσεις και υφέσεις. Άτονο έλκος, που λέμε στην ιατρική. Ομολογώ πως αν και γιατρός ανατρίχιαζα στη θέα αυτής της πληγής, γιατί στην περιοχή αυτή του σώματος, κάτω από το δέρμα που άνοιγε, δεν υπάρχει μυϊκός ιστός και έτσι έβλεπα το κόκαλο της κνήμης. Θαύμαζα τους πατέρες που έκαναν τις αλλαγές και λυπόμουν τον παπουλάκο τον καημένο που υπέφερε. Κάποτε λοιπόν, που πολύ υπέφερε ο γέροντας, παρακάλεσε το Θεό σαν τον Απόστολο Παύλο να τον απαλλάξει από αυτόν τον σκόλοπα της σαρκός. Πήρε λοιπόν απάντηση «έτσι σε θέλει» και πολύ λυπήθηκε. Όχι για το μαρτύριο του σκόλοπα, αλλά γιατί η απάντηση του δόθηκε σε τρίτο πρόσωπο και δεν συνέκρινε τον εαυτό του με τον Παύλο, τον Απόστολο που έλαβε απάντηση «αρκίσει η χάρις μου». Στο γέροντά μου Ιωσήφ απάντησε «έτσι σε θέλω», διηγήθηκε τη στενοχώρια του. Έτσι λοιπόν, ο γέροντας Εφραίμ ήθελε απάντηση σε πρώτο πρόσωπο, ο Θεός ενώπιος ενώπιο και όχι δι' αντιπροσώπων και αγγέλων. Με ρώτησαν για τη διδασκαλία του γέροντα Εφραίμ και για το πρόγραμμά του και σκέφτηκα πως στα κείμενα που διαβάσατε δεν ήμουν πολύ σαφής, όμως γι' αυτά έχουν γράψει άλλοι πιο ειδικοί, ο Παπα Ιωσήφ, ο Άγιος Αργολίδος, ο κύριος Χρουσταλάκης κλπ. Δύο κουβεντούλες μονάχα θέλω να προσθέσω, για να μην με πάρετε και για τελείως άσχετο στα πνευματικά, αν και η ταπείνωση καλό μου κάνει. Η θεολογία του Παπα Εφραίμ είναι ταυτισμένη με την απόλυτη υπακοή. Θυμάμαι, μου είχε πει πολλές φορές πόσο στενοχωριόταν που δεν ήταν πια υποτακτικός και πόσο θα ήθελε να αλλάξει ρόλο με τον Παπα Ιωσήφ, αλλά αυτός δεν δεχότανε. Το δεύτερο αφορά στο ημερήσιο πρόγραμμά του. Μας υποδεχόταν και εμένα και τους γιους και τους φίλους μου που θρασίτατα τους φόρτωνα για φιλοξενία και διανυκτέρευση και βλέπαμε τον γέροντα και τους πατέρες με τις ώρες και στις ακολουθίες και στην τράπεζα και στα διακονήματα. Εκείνο όμως που προσέχαμε και το γνωρίζαμε όλοι ήταν την ώρα του κανόνα του στη νύχτα. Η σκέψη πως ο γέροντας μπορεί να ήταν σε κατάσταση, σε επίσκεψη της Θείας Χάριτος, και ο θόρυβος θα τον ενοχλούσε και θα τον αποσπούσε από την προσευχή του, δεν μας επέτρεπε να πάμε ούτε στην τουαλέτα μες τη νύχτα. Ήταν οι ώρες που χωρίζανε οι δρόμοι μας. Αυτός περπάταγε στους ουρανούς ψηλά και εμείς κοιμόμασταν κάτω στη γη. Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Επιπτερίγων ανέμων. Πάντα χαμογελούσα ειρωνικά όταν στα συναξάρια που μας διάβαζε ο παππούς μου από τη μεριά της μάνας μου άκουγα για Αγίους που πετούσαν στον ουρανό και διέσχιζαν μεγάλες αποστάσεις. Ορθολογιστής μέχρι το κόκαλο σκανδάλιζα τον αγαθό παππού μου που ήταν νησιώτης αγαθός και ευκολόπιστος. Η μάνα του, Ευγενία Βαγιάνου από τα Καρδάμιλα της Χίου, όπως ο σύγχρονός της Άγιος Άνθιμος Βαγιάνος, τον είχε μεγαλώσει με κολυβαδική ανατροφή. Έδωσε ο Θεός όμως και έζησε μια εμπειρία ανάλογη που θα σας διηγηθώ. Όχι για να με θαυμάσετε, γιατί δεν ήταν καρπός δικής μου πίστεως. Ήταν καρπός ευχής ενός Αγίου της εποχής μας, που με αξίωσε ο Θεός να γνωρίσω τον Νοέμβριο του 1973, λίγο πριν η φήμη του εξαπλωθεί παντού. Τότε που είχαμε την άνεση να τον επισκεπτόμαστε και να τον ακούμε για ώρα ή για ώρες μόνοι μας. Τα μάτια μου τα άνοιξε και με παρότρινε να τον επισκεφθώ ο νέος μου πνευματικός πατήρ Εμιλιανός, ηγούμενος της Σιμωνόπετρας. Τον γέροντα Εμιλιανό τον είχα γνωρίσει μόλις προτετραμήνου, τον Ιούνιο του 1973 στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στο Μεγάλο Μετέωρο, όπου πήγα μαζί με έναν φίλο και συμφοιτητή μου από περιέργεια να δω πού είχε πάει δόκιμος ένας παλιός γνωστός από τις χριστιανικές ομάδες και τα κατηχητικά. Είχαμε μόλις τελειώσει το 5ο έτος της ιατρικής και είχαμε μόλις μια εβδομάδα διακοπών πριν αρχίσουμε τα τρίμηνα πρακτική εξάσκηση σε νοσοκομεία του 6ου έτους. Την εποχή εκείνη ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε μοναστήρι με νέους στην ηλικία μοναχούς,
στην ηλικία μας, συν πλην 5 χρόνια. Μόνος μεγαλύτερος ο ηγούμενος και πνευματικός πατέρας τους, ο γέροντας Εμιλιανός, νεότατος μόλις 38 χρονών. Ο τρόπος της λατρείας τους, οι ατέλειωτες συζητήσεις με τον γέροντα, αλλά και τους πατέρες και τους δόκιμους ακόμα, με είχαν εντυπωσιάσει. Οι νυχτερινές λειτουργίες, οι σύντομες αγρυπνιούλες, οι ώρες, οι υπέροχες βυζαντινές μελωδίες, ακόμα και τα ταπεινά μικρά κελάκια είχαμε κοιτίες. Σκεφτόμουν για πρώτη φορά στη ζωή μου το μοναχισμό σαν πιθανή επιλογή στη ζωή μου. Έκτοτε πολλά Σαββατοκύριακα πήγαινα στα Μετέωρα και κάθε φορά δενόμασταν και περισσότερο με αυτή τη μοναστική αδελφότητα. Ο γέροντας Εμιλιανός όμως, τον Οκτώβριο του 1973, αναχώρησε με μια μικρή ομάδα της αδελφότητος και πήγε στη Σιμωνόπετρα, όπου αργότερα ήρθαν και οι υπόλοιποι αδελφοί και έτσι επανδρώθηκε μια αγιορητική μονή. Έτσι πήγα κι εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας Εμιλιανός, ήδη από την πρώτη μου επίσκεψη, μου συνέστησε να επισκεφθώ μια σειρά από Αγίους Πατέρες. Ήταν ευρύ πνεύμα ο γέροντας. Δεν φοβόταν μην εντυπωσιαστούμε από κάποιον άλλο και μας χάσει από πνευματικοπαίδια. Πήγα λοιπόν και γνώρισα Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτη, Εφραίμ, ηγούμενο της Φιλοθέου, Θεόκλητο Διονυσιάτη, Βασίλειο, ηγούμενο Σταυρονικήτα, Χαραλάμπη, μετέπειτα ηγούμενο στη Μονή Διονυσίου και τότε στο Μπουραζέρι, με μια μικρή αδελφότητα. Στον τελευταίο υπέστην το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου. Μου μίλησε για νοερά προσευχή, ακολουθίες με κομποσχήνη και ούτε λίγο ούτε πολύ με προσκάλεσε να γίνω μοναχός κοντά του. Ήταν μια συνήθις πρακτική στο Άγιον Όρος την εποχή εκείνη της Μεγάλης Λειψανδρίας. Όμως εμένα μου μπήκαν αμφιβολίες ότι χάνω άσκοπα το χρόνο μου με τον γέροντα Εμιλιανό, ενώ άλλοι ήταν η δοκιμασμένη παράδοση αγιασμού του Αγίου Όρους. Πήγα λοιπόν στον πατέρα Παΐσιο, όπως το είχα προγραμματίσει, και ήμουν πολύ ταραγμένος. Εξήγησα στον Άγιο Παπούλη τι μου συμβαίνει και εκείνος μου απάντησε, χωρίς κανένα δισταγμό, και με συμβούλευσε να μείνω σταθερό στο γέροντα Εμιλιανό. Να πούμε, ας υποθέσουμε αδελφέ μου, παιδάκι μου, αυτός είναι για σένα ο πατέρας σου, που θα σε οδηγήσει στον παράδεισο, μου είπε. Να πας να πέσεις στην αγκαλιά του, να πέσεις στα πόδια του, τώρα να πας χωρίς καμιά άλλη αργοπορία. Η ώρα ήταν 6:15 και στις 6 κλείναν τις καστρόπορτές τους όλα τα μοναστήρια. Είχα συνεννοηθεί με τη Σταυρονικήτα που ήταν κοντά στο κελάκι του Παπατήχωνα, που έμενε τότε ο πατήρ Παΐσιος, και του το είπα. «Δεν προλαβαίνω να πάω σήμερα στη Σιμωνόπετρα», του είπα. «Φοβάμαι ότι θα κλειστώ απ' έξω». Και τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε κουδούνια, ούτε πλέινες πόρτες. «Θα προλάβεις να πας», επέμενε ο πατήρ Παΐσιος. «Τώρα να πας», σου λέω. Βγήκα και πήρα το δρόμο για τη Σιμωνόπετρα. 2 ώρες δρόμο το ελάχιστο, με πόδια νεανικά και γυμνασμένα, τα μάτια μου γεμάτα δάκρυα. Θυμάμαι ένα δρόμο γεμάτο σύννεφα, μουσικές πουλιών και δροσοσταλίδες γύρω μου, ένα πράγμα πρωτόγνωρο και περίεργο που δεν το έχω ξαναζήσει έκτοτε. Σαν να πετάω στα σύννεφα. Κάποτε βρέθηκα στη Σιμωνόπετρα μπροστά. Ο πορτάρης έκλεινε τη βαριά σιδερένια καστρόπορτα. «Στεφανάκο, δεν σε περιμέναμε σήμερα. Παραλίγο να σε κλείσουμε απ' έξω». Ήταν 6 η ώρα. Είχα διανύσει μια απόσταση 2 τουλάχιστον ωρών σε ένα τέταρτο της ώρας με την ευχή του Αγίου Παϊσίου. Ανέβηκα τρέχοντας στο ηγουμενείο, έπεσα στα πόδια του γέροντά μου και έμεινα στην αγκαλιά του για πολλά πολλά χρόνια. 2 μήνες μετά ήλθε στο Άγιον Όρος και η υπόλοιπη αδελφότητα του Μεγάλου Μετεώρου. Από τους πρώτους που επισκέφθηκαν τον γέροντα Παΐσιο ήταν ο Παπατήχωνος Σιμωνοπετρίτης. Ο γέροντας τον ρώτησε τι κάνει ένα παιδί που τελειώνει η ιατρική και που τον λένε Στέφανο. Περί ελεημοσύνης. Ήταν αρχές του 1974 όταν επισκεφθήκαμε με ένα φίλο τον πατέρα Παΐσιο στο σπιτάκι του Παπατήχωνα κοντά στη Σταυρονικήτα. Μόλις είχαμε ανακαλύψει το Άγιον Όρος, έναν άλλο κόσμο με άλλη λογική. Ο παππούλης μας δέχτηκε εγκάρδια. Είτε από διορατικό είτε από τη μεγάλη του πείρα θέλησε να μας δώσει ένα μάθημα περί ελεημοσύνης. «Είμαι πολύ στενοχωρημένος», είπε. «Μόλις έφυγε απ' εδώ ένας χριστιανός που με σύγχυσε με αυτά που μου είπε. Εμείς, πάτερ Παΐσιε, προσέχουμε όταν κάνουμε ελεημοσύνη να μην πέσουμε σε κανένα πατεώνα. Εξετάζουμε να δούμε ότι είναι όντως φτωχός και δεν μας κοροϊδεύει». Κατάλαβες, να πούμε. Ύβρις κατά του Θεού. Κρύος υδρότας μας περιέλουσε. Τα ίδια πιστεύαμε κι εμείς. «Μα γιατί, γέροντα»,
τόλμησε ο φίλος μου να ρωτήσει, πού είναι το κακό, πού είναι η ύβρις. Άμα δίνουμε σε απατεώνες, θα στερήσουμε αυτή τη βοήθεια από τους πραγματικά φτωχούς και αναγκεμένους. Ο Θεός, αδελφέ μου, φροντίζει όλα τα παιδάκια του. Έχει μετρημένη και την τελευταία τρίχα του κεφαλιού τους. Δεν περιμένει από σένα να τα ταΐσεις. Κάνει τις πέτρες ψωμιά, αν θέλει, και τα ταΐζει. Εκεί έγκυται η ύβρις, στο να νομίζεις ότι εσύ συμπληρώνεις τις παραλήψεις του Θεού. Ο Θεός θέλει από σένα, όταν κάνεις ελεημοσύνη, να δίνεις την αγάπη στον άλλο, δηλαδή στον ίδιο τον Χριστό, και ας είναι και απατεώνας. Παντί το ετούντι δίδου. Έτσι δεν λέει? Δώσε του εσύ την ελεημοσύνη σου, δηλαδή την αγάπη σου, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, και άσε μετά τον Χριστό να κάνει τη δουλειά του μέσα του. Κοίτα να σας πω μια ιστορία από την εποχή που ήμουν φαντάρος, για να καταλάβεις, να πούμε. Ήταν ένας φαντάρος παντρεμένος και μου ζήτησε 50 δραχμές να τα στείλει στην άρρωστη γυναίκα του. Μετά από μια εβδομάδα μου ξαναζήτησε και του τα ξανάδωσα. Δυστυχώς τα λεφτά δεν τα έστελνε στη γυναίκα του, αλλά τα χρησιμοποίησε για να πάει με κοινές γυναίκες. Ένας άλλος φαντάρος που τα ήξερε με έπιασε και με πληροφόρησε σχετικά. «Μην του δίνεις αρσένιε, σε κοροϊδεύει», μου είπε. Αλλά και στο δανειζόμενο μίλησε αυστηρά. «Δεν τρέπεσαι να παίρνεις τα λίγα λεφτουδάκια του αρσενίου για να πηγαίνεις στις γυναίκες να αμαρτάνεις? Να ξέρεις, σε μαρτύρησα. Μην το ξανακάνεις». Μετά από μια εβδομάδα, συνέχισε ο πατρί Παΐσιος, επειδή με απέφευγε, τον πλησίασα και τον ρώτησα, «Τι κάνει η γυναίκα σου, συνήλθε? Πάρε ένα πενιντάρι να τη στείλεις». Κατέβασε το κεφάλι, πήρε τα χρήματα και απομακρύνθηκε. Κατάλαβες, να πούμε, τι του έκανα? Του έδωσα την αγάπη μου, δηλαδή του έδωσα τον ίδιο τον Χριστό, που είναι η αγάπη. Δεν λέμε ο Θεός αγάπη εστί? Τώρα κοίταξε να δεις. Ο Χριστός τον χτύπησε σε χταπόδι όλο το βράδυ και αντί να ξαναπάει σε γυναίκες να αμαρτήσει, ήρθε το άλλο πρωί, έπεσε στα γόνατα και μου ζήτησε συγγνώμη. «Ήμαρτον», μου είπε με αναφιλητά. «Ήμαρτον ενώπιον του Θεού και ενώπιον σου. Αυτό που μου έκανες με έκανε να μετανιώσω. Πάρε το πενιντάρι σου και μόλις μπορέσω θα σου επιστρέψω και τα άλλα». Κατάλαβες, να πούμε. Τη διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου περί ελεημοσύνης ξαναέζησα σε όλο της το μεγαλείο λίγα χρόνια αργότερα στη Γερμανία, που έζησα μετά τη στρατιωτική μου θητεία για μια δεκαετία περίπου για μετεκπαίδευση και διδακτορικό. Βρισκόμουν σε μια ελληνική μπειραρία να χαλαρώσω μετά τη δουλειά μου. Βρισκόμασταν πολλοί Έλληνες, τα λέγαμε, αλληλοβοηθιόμασταν, δεν αισθανόμασταν μόνοι, σκληρή η ξενιτιά. Πολλές φορές ερχόταν και ο παπάς μας με το κουστούμάκι του και το καλοξυρισμένο μητερό μουσάκι του σε στυλ καρδινάλιου Ρισελιέ, αλλά πολύ καλό καρδός. Με κερνούσε πάντα, όπως και πολλούς άλλους. Συνηθισμένος από την Ελλάδα, αυτοί ήταν λόγοι αρκετοί να μην τον έχω σε μεγάλη υπόλοιψη τον παπά μας. Ξέρεις τώρα, εξωτερικό είμαστε, πάλι καλά και αυτούς που έχουμε, να μας εξυπηρετούν στις θρησκευτικές μας ανάγκες. Παπάδες με κουστούμάκια και μάλιστα σε μπειραρία και κουρεμένος και ξυρισμένος σαν τον Απολέοντα τον Τρίτο, ήταν αδιανόητα για μας τότε στην Ελλάδα, από όπου είχα προσφάτως έλθει. Κάποια μέρα ή μάλλον βραδάκι αργά μπαίνει αναστατωμένος ένας νεαρός και ρώταγε για τον παπά που είναι και που θα τον βρει, ότι είναι μεγάλη ανάγκη κλπ. Δεν υπήρχαν τότε ακόμη κινητά τηλέφωνα. Ο παπάς μας τον ρώτησε τι τον θέλει και αυτός δηλώθηκε σαν φοιτητής από Αγγλία που κατά λάθος έχασε το λεωφορείο του. Τον αφήνανε, λέει, στην κεντρική πλατεία μας που έκανε ολιγόλεπτο διάλειμμα και αυτός άργησε και έμεινε χωρίς αποσκευές και λεφτά και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ήθελε δανεικά 200 μάρκα να συνεχίσει το ταξίδι του για την Ελλάδα. Ο παπάς μας άνοιξε χωρίς πολλά πολλά το πορτοφόλι του, του έδωσε τα 200 μάρκα και αυτός έφυγε τρέχοντας. Συνέχιζε να πίνει ατάραχος την πύρα του, μόνο που στο τέλος με παρακάλεσε να πληρώσω εγώ την πύρα γιατί είχε ξεμείνει από λεφτά. Εγώ που έβραζα στο ζουμί μου, γιατί το είχα ξανακούσει αυτό το κόλπο, ρώτησα τότε τον παπά μας. «Καλά βρε πάτερ μου, του έδωσες όλα τα λεφτά σου. Πώς θα περάσεις τώρα, πότε θα ξαναπληρωθείς? Θες να σου δώσω κι άλλα?» «Όχι, ευχαριστώ», μου απάντησε. «Σε 2-3 μέρες πληρώνομαι, έχει ο Θεός. Ωστότε κάπως θα βολευτώ». «Καλά, και δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να είναι απατεώνας και να σε κορόιδεψε?» «Χαχαχα», γέλασε καλόκαρδα ο αγαθός παπάς μας. «Και τι είμαι εγώ, Στεφανέ μου, αστυνομικός, να εξετάζω ποιος είναι απατεώνας και ποιος λέει ψέματα? Παπάς είμαι, παντί το ετούντι δίδου. Έτσι μας μάθανε στη Χάλκη που σπούδασα θεολογία». Αστροπελέκι με χτύπησε εκείνη τη στιγμή. Θυμήθηκα τον γέροντο Παΐσιο. Ορθόδοξη θεολογία, ορθόδοξο βίωμα. Από τότε πήρα σε ευλάβεια τον αγαθό παπά μας. Δεν θα ξεχάσω πόσο απολάμβανε να κλέβει από τους ψαλτάδες μας το δοξαστικό των ένων, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδας. Βιάζονταν οι πάντες στον κόσμο του αυτός, λες και ήταν μόνος του και ο χρόνος δεν είχε καμία σημασία. Στα χρόνια που έζησα στη Γερμανία η ξενιτιά έγινε ευκολότερη.
μου στάθηκε στις δυσκολίες μου, όπως στέκονταν σε όλους. Παντί το ετούντι δίδου. Προσπάθησα σαν γιατρός να το τηρήσω. Δεν υπήρξα ανάργυρος, όμως σε όποιον μου ζητούσε έκπτωση ή δωρεάν υπηρεσίες, θυμόμουν πάντα τις συμβουλές του Γέροντα Παϊσίου και το παράδειγμα του εφημέριού μας στη Γερμανία. Πολλές φορές που η απάτη είναι οφθαλμοφανής και οι συνεργάτες μου τσαντίζονται μαζί μου, τους διηγούμε αυτά που διδάχτηκα στα νιάτα μου. Αγάπη δίνουμε, ρε παιδιά. Αγάπη, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, φίλοι ακροατές. Στέφανος Δημόπουλος, Άγιον Όρος, η χώρα των ζώντων. Ας επιθυμούμε λοιπόν τη ζωή του Θεού, την μόνη αληθινή ζωή και το βασικό στοιχείο της ζωής και της σωτηρίας μας που είναι η χαρά. Τέτοια χαρά θα ζήσουμε και σε 2 ώρες που θα ξεκινήσει στο Βεάκιο Θέατρο η μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Προσφέρουμε, ελπίζουμε, τραγουδάμε με γνωστούς καλλιτέχνες και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη πρώτα απ' όλα. Μπορείτε ακόμη να έρθετε όσοι δεν έχετε προμηθευτεί πρόσκληση, υπάρχουν ακόμη προσκλήσεις και ας είμαστε και λίγο στριμωχτά. Θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε και θα προσφέρουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Χριστίνα Θεοδότου, Μίλα μου, ή να ακούει πάσα η γη, ένα μυθιστόρημα.